Σας κάναμε ολόκληρο πρόλογο. Αυτό είναι, το χειμώνα είστε στο Μανχάταν και το καλοκαίρι στην Πάρο. Όχι ακριβώς. Είμαι μόνιμα στο Μανχάταν. Απλά οι γονείς μου είναι στην Πάρο, μεγάλωσα στην Πάρο. Και πηγαίνω διακοπές όποτε μπορέσω. Αλλά δυστυχώς όχι όσο συχνά θα ήθελα. Για πείτε μας τώρα στο Μανχάταν πώς είναι η ζωή και σας κράτησαν εκεί οι σπουδές. Από εκεί και πέρα μετά δουλεύετε ως γιατρός εκεί. Ναι, ξεκίνησα από τη Βοστόνη που έκανα την έρευνα για 2 χρόνια, κλινική έρευνα και στο εργαστήριο. Και τώρα δουλεύω στο Μανχάταν, στο Albert Einstein College of Medicine. Κάνω την ειδικότητά μου ξανά εδώ. Ήρθα στην Αμερική για έρευνα, για κάτι έτσι πιο κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Και έμεινα. Τι ειδικότητα? Όλη η έρευνα μου είναι πάνω στην καρδιολογία. Όλη τώρα στην καρδιολογία. Άρα καρδιολόγος και... δηλαδή. Και εδώ σκέφτεστε να γυρίσετε, γιατί να σας πω κάτι, είστε νέο παιδί. Καλά κάνετε και σπουδάζετε και επεκτείνετε τους πνευματικούς σας ορίζοντες. Κάποια στιγμή όμως σκέφτεστε να γυρίσετε. Μακάρι, αυτός είναι ο στόχος. Όταν με ρωτάνε, απαντώ ότι όταν ονειρεύομαι, ονειρεύομαι την Ελλάδα, δεν ονειρεύομαι στην Αμερική. Αλλά επαγγελματικά ακόμα έχω πολλά να πάρω από εδώ. Για να, για να δώσετε τελειώσει. Μετά με το καλό εδώ. Κύριε Βαριά, πόσα χρόνια είστε έξω? Πόσα χρόνια είστε έξω? Διανύω το 5ο. Εντάξει. 5ο, εντάξει. Έχετε αντοχές ακόμα. Και τώρα ποιο είναι το κλίμα και στην Αμερική? Ακούγατε και νωρίτερα τη Μαργαρίτα Τιγκούζα μας έδινε την εικόνα από τις ενδιάμεσες εκλογές. Για πείτε μας, είναι σε ρυθμό Χριστουγέννων ή σε ρυθμό εκλογών? Στο Μανχάταν. Εδώ δεν προλαβαίνει να τελειώσει μια εποχή, αρχίζει άλλη. Πριν 10 μέρες ήταν το Halloween. Με το που τελείωσε το Halloween, τώρα αρχίζουν να ποταωγούν την πόλη. Mm-hmm. Αλλά τώρα με τις εκλογές υπάρχει έτσι μια αναταραχή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί εδώ τα πράγματα μας αφορούν άμεσα. Εγώ δεν ψηφίζω, δεν είμαι πολίτης ακόμα. Mm-hmm. Αλλά περιμένω να δω ποιος θα βγει, να δούμε τι θα γίνει με τις πολιτικές, με τη μεταναστευτική πολιτική, πόσο δύσκολο θα είναι να ταξιδέψουμε από εδώ και πέρα. Όλα αυτά θα καθοριστούν από το ποιος θα είναι στην κυβέρνηση. Εκεί πέρα υπάρχουν άλλοι Έλληνες, υπάρχει έτσι, εννοείται φαντάζομαι ομογένεια και είστε σε επαφή με αυτούς, έτσι? Υπάρχουν Έλληνες. Νομίζω οι Έλληνες επιστήμονες πραγματικά διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ήμουν 2 χρόνια στο Harvard, είχα πολλούς συναδέλφους Έλληνες εκεί πέρα. Και εδώ που είμαι έχω λαμπρούς συναδέλφους που με βοήθησαν κιόλας να έρθω και να ενταχθώ. Οπότε εύχομαι κάποια στιγμή να υπάρχουν οι προϋποθέσεις όλοι αυτοί οι επιστήμονες να γυρίσουν πίσω. Και εμείς το ευχόμαστε και να δώσουν και καλύτερους μισθούς στους Έλληνες γιατρούς, γιατί άμα δείτε, το ξέρετε καλύτερα από μένα, τις μισθολογικές ανισότητες είναι τεράστιες. Ακόμα και στα Βαλκάνια. Οι Ρουμάνοι παίρνουν πιο πολλά γιατροί. Εκεί πέρα για παράδειγμα τώρα, έτσι, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Με αφορμή αυτό που λέει Βλαμπία, τι χρήματα εσείς παίρνετε κάθε μήνα? Ένας μηνιαίος μισθός, ανεξάρτητα τώρα από τα προγράμματα ή όπου άλλου συμμετάσχετε, για να καταλάβουμε τη διαφορά. Καταλαβαίνω. Εδώ, όσο είσαι στην εκπαίδευση, ο μισθός φτάνει, ταβάνει περίπου 4.000 δολάρια mm-hmm. το μήνα. Mm-hmm. Αυτό, αν συνυπολογίσει κανείς ότι μένει στο Μανχάταν, που το νίκη θα είναι γύρω στα 2 με 2.500, σε φέρνει πάνω κάτω στα ίσα με έναν ειδικευόμενο στην Αθήνα. Γιατί εγώ τελείωσα την ειδικότητά μου στην Αθήνα, οπότε μπορώ να σας συγκρίνω πάνω κάτω. Ναι. Αλλά υπάρχει μια τεράστια μισθολογική διαφορά με το που τελειώσει την εκπαίδευσή σου, που ο μισθός ενός καρδιολόγου εδώ μπορεί να αγγίζει τις 400.000 δολάρια το χρόνο μέχρι και 500.000, που σημαίνει ότι με το που τελειώσεις την εκπαίδευση ανοίγουν πόρτες για να ανελεκτεί σημαντικά. Και αυτό συμβαίνει ταχύτατα, δεν χρειάζεται να περιμένεις πολύ. Μεγάλα... Δεν γίνεται αυτό, μόλις πάρεις ειδικότητα να ανεβαίνεις και κλίμακας. Είναι μεγάλα τα νούμερα, 500.000. Βέβαια. Για το χρόνο. Αυτό που... Και σε αυτή την ηλικία. Το χρόνο. Πρέπει να είσαι γύρω στο 37-38 για να μπορείς να πάρεις κάπου τόσα λεφτά. Απλά να ξέρετε ότι υπάρχει μια διαφορά με την Ελλάδα. Εδώ, αν είσαι σε αστικό κέντρο και σε καλό κέντρο, δηλαδή ας πούμε στο Harvard ή στο Mount Sinai ή σε όλα αυτά στο Yale, η μισθή είναι χαμηλή. Για να πάρεις αυτά τα λεφτά πρέπει να πας στην περιφέρεια. Πρέπει να πας, ας πούμε, σε πολιτείες όπως η Νεβάδα ή η Άιωα. Σε μέρη που ο κόσμος δεν θέλει να πάει να δουλέψει και το μόνο κίνητρό σου είναι τα λεφτά.
Οπότε όσο πιο καλά ακαδημαϊκά είσαι την καριέρα σου, τόσο πιο λίγο είναι ο μισθός. Μάλιστα. Και ο αδερφός, διαβάζουμε, είναι φυσικός. Οι γονείς καθηγητές στην Πάρο. Να τους δώσετε χαιρετίσματα τώρα μέσα από την εκπομπή. Πάμε και εμείς στην Πάρο να παίξουμε επιτραπέζο την άλλη φορά. Θα πάμε. Λοιπόν, μαζέψτε γνώσεις. Και γυρίστε. Και να γυρίσετε εδώ για να. Α, και οικογένεια. Εδώ που λέγεις για το σκάκι, τα παιχνίδια εκεί που παίζουν αυτά. 1500 παιχνίδια. Είναι ένα ξενοδοχείο αποκλειστικά για τους φίλους των επιτραπέζιων. Έτσι. Είναι φανταστικό. Μα μου αρέσουν πολύ τα επιτραπέζια. Δεν ξέρω αν σου αρέσουν εσένα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι. Πολύ ωραίο. Έχω δει τι ωραίες εικόνες. Έχω να παίξω από τότε που παίζα μονόπολη. Ήμουν πολύ πιο μικρός από τον κύριο Βαργιά. Με τους φίλους σου δεν κάνετε βραδιές επιτραπέζιων. Τώρα όχι, τώρα όχι. Εμείς κάνουμε και φίλοι του Σωτήρη και έχουμε και ειδικά παιχνίδια, είναι τέλεια. Εμείς κάνουμε πιο περισσότερο μουσικές βραδιές. Πώς έχουν τα παιδιά εκεί τις κιθάρες. Θα φέρω εγώ επιτραπέζο, άμα με καλέσετε. Καλημέρα σας, να γυρίσετε με τους γνώσεις σας. Τώρα είναι βράδυ εκεί τώρα, έτσι. Ναι. Τι ώρα είναι? Τώρα είναι βράδυ, είχε πολύ άσχημο καιρό. Η ώρα είναι 11, έβρεχε, οπότε δεν κατάφερα να σας δείξω εικόνες από έξω. Δεν πειράζει. Αλλά δεν χαλάσατε και τη βραδιά σας, δεν θα πήγαινατε για ποτό. Εδώ μαζί μας σας ήταν και η δική σας. Μια χαρά. Δεν πειράζει. Να είστε καλά. Πολύ. Σας περιμένουμε πίσω με γνώσεις και όρεξη. Καλημέρα σας. Γεια σας.